νησιού για 22 χρόνια. Υπάρχει μια συμφωνία. Αυτά τα 22 χρόνια που παραχωρείται ο χώρος στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να τρέξει η διαδικασία και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σε συνεργασία και με τον έφηβο αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να δει τον τρόπο και να οριμάσει το έργο, να κάνει τις απαραίτητες μελέτες και αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, να εξασφαλίσουμε πιστώσεις και να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του πάρα πολύ σημαντικού για τον αθλητισμό του στίβου έργου. Το διάστημα που μεσολάβησε, προχωρήσαμε και οριμάσαμε τη μελέτη. Σήμερα αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη για το γήπεδο του εφήβου. Την παρουσίαση θα κάνει ο Πάρης Κολιανίτης και παράλληλα να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα όταν παρουσιάστηκε στην αρχική αίθουσα η μελέτη για το κεντρικό λιμάνι της Χίου και είχε έρθει από την Μυτιλίνη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Χαρτιώτης, του έδωσα, του έκανα μία πρόταση, του έδωσα και τη μακέτα για την πρόσκληση της σημερινής παρουσίασης και μου είπε ότι θα καταβάλει προσπάθεια μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις οικονομικές ιδιαιτερότητες και συγκυρίες που υπάρχουν, να προσπαθήσει να το εντάξει το έργο, αφού του υποβάλλουμε ένα σετ μελέτης και τελικό δημοκράτησης με τον οριστικό προϋπολογισμό. Αυτά ήθελα να ανακοινώσω. Να σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε όλοι εδώ, ιδιαίτερα τα μέλη του. Φαίνονται οι κυριακές μεταφράσεις μπαίνοντας μέσα στο χώρο στάθμευσης. Εδώ είναι ο χώρος στάθμευσης. Πάλι οι κυριακές καταστάσεις, με τον υπέροχο χώρο που συνδέει τα δύο χέρια μεταξύ τους και ο οποίος μας είναι και άξονας επικοινωνίας με το γήπεδο. Οι κυριακές εγκαταστάσεις από το εσωτερικό του γήπεδου. Εδώ δεξιά είναι τα αποδυτήρια των αθλητών. Εδώ δεξιά. Πάλι εδώ είναι η καντίνα. Βλέπετε στο σημείο αυτό. Μια άμεση πρόβαση από τις κερκίδες. Τώρα το πώς εντάσσονται οι κερκίδες στο περιβάλλον. Νάντες, ήταν ένα πρόβλημα, γιατί μιλήσαμε και με την 8η πορεία για το μνημείο στην Μυτιλήνη, μας είπε ότι είναι κρίσιμο πρόβλημα της αντιλεκτρονικής μελέτης, το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Καταφύγαμε στην κρίση, όπως σας είπα, της προσαρμογής στο έδαφος και σε μια αντιλεκτρονική που να προσομοιάζει τον καμπούσικο τύπο. Εδώ το μέγιστο ύψος δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Μπράβο στην ΕΝΑ, με επικεφαλή στον αρχιτέκτονα τον κύριο Βελιανίδη, τα τελειώσαν όλα σε χρόνο ρεκόρ, μπορώ να πω, γιατί κάναμε δύο μελέτες από ό,τι είπε. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να κρατήσω έναν ενδιασμό για την υλοποίηση. Η υλοποίηση νομίζω ότι θα έχουμε τη δυσκολία μπροστά μας και εκεί θα θέλαμε τη βοήθεια βουλευτών, πολιτευτών, νομαρχαίων, αντιδημαρχαίων, δημάρχων, αντιδημάρχων και δεν καταλαβαίνω. Και ακόμα και την βοήθεια τη δική σας προσωπικά, του τύπου προσωπικά και τα λοιπά για να γίνει μια υλοποίηση. Και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, γιατί είναι η αγωνία μου. Γιατί σε πανελλήνιο επίπεδο